Γεια σας, είμαι η Όλγα και σήμερα μιλάμε για βότανα που είναι για τους άντρες. Σήμερα δεν θα λέμε πολλά πολλά. Τέσσερα ανδρικά βότανα θα σας δώσω. Πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, σε ποιες περιπτώσεις και γιατί τα θέλουμε να πίνετε οι άντρες μας τσαγάκια με αυτά τα βότανα. Το πρώτο είναι ο ίσοπος. Είναι ένα βότανο που εγώ το έμαθα σαν μπλε σπαθόχορτο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτό το βότανο δουλεύει περίπου σαν το σπαθόχορτο. Γιατί τι έχει το μαγικό αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτό το βότανο είναι μαζί περίπου σαν το σπαθόχορτο και αρτιμισία. Κάνει την ίδια δουλειά. Είναι πικρό, είναι πολύ ωραίο γαλάζιο φυτό. Το μαζεύουμε όταν ανθίζει και πίνουμε τσαγάκια. Σε ποιες περιπτώσεις? Όταν έχουμε προστατήτιδα μαζί με αναπνευστικά προβλήματα. Βήχας, καπνίζουμε πολύ, βρονχίτιδα παλιά. Ή αν έχουμε βρονχίτιδα και δεν θέλουμε να έχουμε προστατήτιδα. Αν είχαμε παλιά περάσει πνευμονία, αν καπνίζουμε πολύ και δεν θέλουμε να έχουμε προστατήτιδα, μπορούμε να πιούμε αυτό το τσαγάκι. Αλλά προσοχή, πάρα πολύ ανεβάζει την αρτηριακή πίεση, αλλά όχι πολύ. Καλύτερα να πούμε ότι τη χαμηλή πίεση την ανεβάζει μέχρι την όρμα. Δηλαδή υπάρχουν όρια κάποια, πάντα λέω υπάρχουν όρια. Δεν ανεβάζει πολύ ψηλά την αρτηριακή πίεση. Αν έχετε τη χαμηλή πίεση, θα σας τα ανεβάσει μέχρι τη νόρμα. Οπότε γι' αυτό το λόγο αυτό το βότανο δεν το πίνουμε το βράδυ, το πίνουμε το πρωί και καλύτερα να το πιούμε σαν τσάι μόνο του. Πώς πίνουμε αυτό το τσαγάκι? Σε μία κούπα καυτό νερό θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού από το αποξεραμένο βότανο, γιατί είναι πικρό, δεν θα βάλετε παραπάνω. Θα αφήσετε για ένα 8 λεπτό, 10 λεπτό να είναι στο καυτό νερό με καπάκι, στραγγίζουμε και πίνουμε. Μπορείτε να το πιείτε αυτή τη κούπα, πως είναι, μέσα σε 1-2 ώρες, όχι αμέσως μόνο ρούφι, σιγά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο τσαγάκι, αλλά δεν το πίνουμε κρύο. Πρέπει να είναι ή ζεστό ή χλιαρό. Αυτό νομίζω είναι εύκολο. Τώρα θέλω να σας πω λίγο για το αχλάδι. Αλλά συγγνώμη, θα κοιτάω γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα γραμμένα. Από αρχαιότητα οι άνθρωποι πίνουν τσάι από φύλλα αχλάδι. Από αρχαιότητα τρώνε το αχλάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί δουλεύει. Αυτό το φρούτο δουλεύει. Πώς δουλεύει? Τώρα θα πιάσουμε δύο ανδρικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι οι άντρες μας φεύγουν νωρίς από καρδιά. Το ξέρετε και δεν θέλουμε. Το δεύτερο είναι η προστατήτιδα. Οπότε θα πιάσουμε και τα δύο κομμάτια με αχλάδι. Αν το αχλάδι είναι ζουμηρό, γλυκό, όριμο και μυρίζει πολύ ωραία, τότε μπορούμε ότι έχει πάρα πολύ κάλιο και πρέπει να το τρώμε στην ώρα που είναι ο ποχήτος, ένα φρούτο την ημέρα για να κάνει πέρα το καρδιολόγο. Μέχρι εδώ είναι ωραία και καλά. Τα φύλλα. Όποιος είναι τυχερός και θα βρει άγρια χλαδιά, θα μαζέψει φύλλα και θα μαζέψει μιχλά χλαδιά και τα μικρά τα άγρια. Όποιος δεν είναι τόσο τυχερός, θα μαζέψει την άνοιξη, τα φύλλα από την αχλαδιά που έχει στο κήπο του, και θα κάνει τσάι. Το τσάι αυτό, ένα κουταλάκι της σούπας αποξηραμένα φύλλα ή αποξηραμένα φύλλα με 1-2 φρούτα από το δάσος, για 1 λίτρο νερό βράζουμε, βάζουμε κρύο νερό, θα αρχίζει να βράζει, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει κοιτάμε 10 λεπτά να περάσουνε. Αφήνουμε σε αυτό το νερό να κρυώσει και αυτή την κομπόστα, το τσαγάκι αυτό, πίνουμε
από 200 γραμμάρια 3 φορές την ημέρα. Όποτε θέλουμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτό είναι εύκολο και τουλάχιστον για 40 μέρες, όπως και το ίσοπο, θα το πιείτε το λιγότερο ένα μήνα μέχρι 40 ημέρες. Το καλύτερο, δηλαδή αυτά τα δύο κάπως έτσι πάνε. Τώρα θέλω να σας πω για μια συνταγή που είναι λίγο περίπλοκη, γιατί θέλει μια συγκεκριμένη μέρα να ετοιμάσουμε τη συνταγή και όλο το χρόνο να κάνουμε θεραπεία. Λοιπόν, έχω τη μετάφραση. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε τώρα για το τσάι από τα φύλλα φουντουκιάς. Θα βάλω μια ωραία φωτογραφία. Αυτά τα φύλλα θα μαζέψουμε, αλλά μόνο τη μία μέρα του χρόνου, 21, το έχω γραμμένο, Ιουνίου. 21 Ιουνίου μαζεύουμε πάρα πολλά φύλλα, τα στεγνώνουμε και θα έχουμε να δώσουμε και στο γείτονα και στον αδελφό και στο πατέρα να πιούν τα τσαγάκια. Πώς πίνουμε αυτό το τσάι? Αυτά τα φύλλα μπορείτε να βάλετε και στα άλλα τσάγια. Μπορείτε να τα συνδυάζετε και με άλλα βότανα. Μπορείτε να τα βάλετε ένα κουταλάκι της σούπας από τα αποξηραμένα φύλλα. Για μισό λίτρο καυτό νερό βράζουμε 5 λεπτά, κρυώνει και πίνουμε σαν τσάι. Ή θα βάλουμε μαζί με πεντάνευρο, με άγριο τριαντάφυλλο, με χαμομήλι, αλλά λίγες φορές το χαμομήλι, με φλαμούρι, με σπαθόχορτο. Θα βάλουμε ένα μίξ πολύ ωραίο και θα πίνουμε όλο το χειμώνα όταν θέλουμε. Αυτό το τσαγάκι πίνουμε για να δίνουμε ενέργεια, για να δίνουμε δύναμη και για να δώσουμε κουράγιο στους άντρες, κάπως έτσι. Τώρα θέλω να σας δώσω δύο συνταγές με φύλλα σφιντά μου. Θα σας βάλω φωτογραφίες, αλλά πρώτα θέλω να πω γιατί είναι δύο διαφορετικές. Γιατί μία συνταγή είναι τσάι, η άλλη συνταγή είναι βάμα. Να σας πω από την αρχή ότι βάμα δουλεύει πολύ καλύτερα. Πότε μαζεύουμε φύλλα σφιντά μου για να έχουν την αξία τους, για να μην είναι τζάμπα ο κόπος? Στην αρχή του καλοκαίρι, Μάιο, Ιούνιο, ανάλογα από πού είσαι, μέχρι 10 Ιουλίου. Και πώς θα καταλάβετε ότι ακόμα είναι καλά και κάνουν για το τσάι? Παίρνετε το φύλλο, το τρίβετε και αν έχει μια απαλή μυρωδιά, δεν είναι φύλλο που αγρίεψε, είναι ακόμα ζωντανό, μουρουδίστικο, πώς θα το πω, μωράκι ακόμα, τότε μπορείτε να τα μαζέψετε. Βέβαια δεν θα πάρετε όλα τα φύλλα από ένα δέντρο, να μην καταστρέψουμε το δέντρο. Φύλλα μαζεύουμε μακριά κάπου στο δάσος, εκεί που δεν υπάρχουν δρόμοι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να βρείτε σε βιολογικά καταστήματα φύλλα σφιντά μου αποξηραμένα. Λογικά πρέπει να τα μαζέψουμε μόνοι μας και αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά αξίζει ο κόπος. Για το τσάι, πώς πίνουμε το τσάι? Παίρνουμε ένα κουταλάκι της σούπας αποξηραμένα φύλλα για μία κούπα καυτό νερό. Αφήνουμε 10 λεπτά, 15, να δώσει το άρωμά του στο τσάι και πίνουμε, στραγγίζουμε και πίνουμε σαν τσαγάκι. Μπορούμε να πιούμε αυτό το τσαγάκι όσες φορές το χρόνο θέλουμε, όσες φορές την ημέρα θέλουμε, αλλά όχι πάνω από δύο, μία-δύο φορές την ημέρα. Βάμα. Πώς κάνουμε τη βάμα? Θα πάρετε ένα μπουκάλι, να το γεμίσετε με τα φύλλα που μαζέψατε, πλένατε, στεγνώσατε, αλλά ακόμα είναι... Τα στεγνώσατε 2 με 3 ημέρες για να είναι ζωντανά, να μην είναι αποξηραμένα. Απλά να φύγει το νερό που πλύνατε, κάπως έτσι. Αυτά τα φύλλα μαραμένα, πώς να το πω, βάζετε σε ένα γυάλινο βάζο. Δεν πατάμε πολύ, γιατί πρέπει να μπει η βότκα, η τσίπουρο, η ρακή, ό,τι έχετε. Δεν έχει σημασία άμα είναι τσίπουρο με γλυκάνισο ή χωρίς. Θέλουμε να είναι κάτι αλκοόλ. Και τα φύλλα
πρέπει να κολυμπάνε σε αυτό το αλκοόλ. Ας πούμε ότι είναι βότκα, 40 με 50 βαθμούς, τι έχετε. Βάζουμε σε μία ντουλάπα για 10 μέρες. Καλύτερα να γράψετε μια ημερομηνία. Μετά από 10 μέρες στραγγίζετε και ένα πολύ ωραίο ποτό που πίνουμε 15 σταγόνες, το έχω γραμμένο, πριν το φαϊτό. Μπορείτε να το ανακατέψετε με λίγο νεράκι, μπορείτε να το πιείτε έτσι. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα για να δουλέψει. Εδώ πέρα θέλει μικρή ποσότητα. Θα πείτε ένα πολύ ωραίο goodbye στην προστατίτιδα. Αν θα πιείτε 30 με 40 μέρες του χρόνου αυτό το πράγμα. 15 σταγόνες πριν το φαϊτό. Δεν χρειάζεται να το κάνετε 5-6 φορές την ημέρα. Μία φορά. Απλά όπως όλα τα βότανα, όπως όλα τα, όπως όλα τα φυσικά πράγματα, δεν δουλεύει γρήγορα. Θέλει χρόνο. Θέλει, δεν μην περιμένετε την απάντηση μετά από 2-3 μέρες. Όλα τι γίνεται. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, μπορεί να το πείτε και το χρόνο και το παραχρόνο, αλλά δουλεύουν αυτά τα φυτικά, δουλεύουν. Τι άλλο θέλω να πω στους άντρες. Να προσέχετε το χειμώνα, να παίρνετε μπόλικη βιταμίνη C από τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ό,τι σαλάτες είναι για σας και δεν είπα τζάμπα το χτεσινό το βιντεάκι με σαλάτες, είναι κάποια πράγματα που είναι πρακτικά και δουλεύουν. Και το άλλο πρακτικό, πριν να αρχίσετε να βλέπετε τα βιντεάκια της Όλγας, να πάτε στο γιατρό, να καταλάβετε ότι αυτό το θέμα που έχετε είναι προστατίτιδα και δεν είναι κάτι άλλο, γιατί αυτά είναι τσαγάκια για προστατίτιδα, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι θεραπεία για κάτι άλλο. Εντάξει, αν έχετε προστατίτιδα, τι άλλο μπορείτε να κάνετε να σας βοηθήσει στη κατάσταση. Δεν θα φάτε τίποτα από τη στιγμή που ο ήλιος πήγε να κοιμηθεί. Κάπως έτσι. Θα αλλάξετε το ρυθμό της ζωής, δεν θα τρώτε τα βράδια και κυρίως δεν θα τρώτε κρέας το βράδυ. Κάνετε υπομονή, δεν θα πιείτε το βράδυ τις μπυρίτσες σας, τα ποτάκια σας, όλα αυτά την ημέρα. Το βράδυ ο οργανισμός πρέπει να ξεκουραστεί, τουλάχιστον να δώσετε 3 με 4 μήνες αποτοξίνωση στον οργανισμό για να καταλάβετε κάποια διαφορά στη κατάσταση. Αυτό ήταν, δεν νομίζω να πω κάτι άλλο για τα βότανα σήμερα, αλλά σίγουρα θα πούμε και κάποια άλλη φορά. Τις συνταγές είναι πάρα πολλές, λύσεις στα προβλήματα είναι πάρα πολλές, απλά σε όλες τις περιπτώσεις πρώτα πάμε στο γιατρό και μετά κάνουμε κάτι πρακτικό. Γεια σας και τα λέμε!